Για πάμε σε αυτό που λέει ο φίλος μου, τον έχω σήμερα. Ο Βασίλης Ολίκος, ο διδάκτορας ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης του Πανεπιστήμιου Κρήτης, τις μετακοινωνίες, με πολύ μετα και καθόλου κοινωνίες, διότι μέσα κινητοποίησης τις ευρωπαϊκές, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες γίνεται, έλα να δεις, εμφατικά βεβαίως η Γαλλία και η Γερμανία, αλλά και στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιταλία και στην Ισπανία και στη Σλοβενία βεβαίως. Τσίμπησε της Κυριακής την κινητοποίηση στη Γαλλία ο κύριος Λίκος, που γινόταν βόρεια του Παρισιού, για το νερό παρακαλώ, όχι για το ασφαλιστικό, για το νερό. Και θέλω πριν τον καλημερίσω να ακούσει και ένα μήνυμα για να τα δέσει όλα μαζί, από αυτό θα ξεκινήσουμε, που μου ήρθε από ένα χωριό της Σάμου. Το χωριό είναι η Λέκα, και ευχαριστώ την κυρία Ελένη, η οποία μου γράφει εδώ: «Χθες απόγευμα κάναμε διαμαρτυρία έξω από το Δημαρχείο της Δυτικής Σάμου, γιατί στο Δημοτικό Συμβούλιο συζητιόταν η μεταφορά νερού από πηγή του χωριού που κατοικώ, τη Λέκα, και χρησιμοποιούμε για άρδευση, πότισμα καλλιεργειών, περιποίηση κόσιτων, πυρασφάλεια κλπ. Στην πόλη του Καρλοβάσου. Κοινοποιήθηκε στην κοινότητα έγγραφο χωρίς υπογραφή δημάρχου, χωρίς αριθμό πρωτοκόλλου, μόνο το όνομα του συντάξατα, στο οποίο είχε κιόλας εκτιμηθεί το κόστος μεταφοράς και έχουν κάνει δήθεν ένα master plan, επικαλούμενη ανομβρία και λειψιδρία στο Καρλόβαση. Και ενώ το έγγραφο έχει ημερομηνία 15 Μαρτίου, επιδόθηκε στον πρόεδρο της κοινότητας στις 23 του μήνα. Η απόσταση του χωριού από το Καρλόβαση είναι 4 χιλιόμετρα. Κοινώς λέει, αρχίσαμε να ζούμε όλα αυτά που λέτε στις εκπομπές. Εμείς δεν θα ποτίζουμε, δεν θα περιποιούμαστε τα ζώα μας, δεν θα έχουμε προστασία από πυρκαγιές, περιβαλλόμαστε από δάση που έχουν κιόλας καταργήσει το Natura. Πέστε κάτι, λέει, για να περισσώσουμε τη γη και το είδωρ από τα σημικά, όπως λέει χαρακτηριστικά ο κύριος Λίκος, όπου έμεινα στη χώρα μας. Καλημέρα, κύριε Λίκο. Χθες κιόλας μου στείλε ένα email η συγκεκριμένη κυρία και της απάντησα. Μάλιστα, της έδωσα και το τηλέφωνό μου και της είπα ότι εγώ θα είμαι δίπλα τους όσο μπορώ να τους συνδράμω επιστημονικά πάντα. Mm-hmm. Το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Σαχίνη. Δεν άκουσα τον εξαίρετο προηγουμένως, τον κύριο Μελά. Αλλά επειδή τον έχω ακούσει πολλές φορές, αντιλαμβάνομαι περίπου τι ακριβώς είπε. Αυτή η μεταοικονομία, τι γίνεται. Ας το πάρουμε λίγο διαφορετικά το έργο. Ότι έχουμε μπει σε μια αυτή η οικονομία της χρηματαγοράς που έχει αρχίσει να χωλήνει από το 2008, αλλά την κρύψαμε κάτω το χαλάκι με τη Lehman Brothers τότε κτλ. Έχει αρχίσει τώρα και επανεμφανίζεται και ακόμα χειρότερη. Γιατί αυτό το χρηματιστήριο είναι αδιφάγο. Δηλαδή, όταν βλέπετε ότι το ενεργητικό των τραπεζών αυτή τη στιγμή είναι 421-3 και όλων των κρατών συνολικά είναι 90-91-92-3. Αυτό δεν μπορεί να αντέξει το σύστημα. Δηλαδή, τι πρέπει να γίνει? Πρέπει να πουλάει ουσιαστικά ομόλογα. Δεν θα δίνει 5-6-7% κέρδος. Αλλιώς οι άλλοι θα πάρουν τα χρήματά τους. Από πού να τα βγάλει αυτά τα χρήματα? Θα πρέπει λοιπόν να εμπορευματοποιεί, θα πρέπει να βάζει στην αγορά οτιδήποτε έχει μείνει. Και τώρα μπαίνουμε σιγά σιγά στο στενό πυρήνα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είτε λέγεται αυτό ενέργεια, ή λέγεται νερό. Φύγαμε από, έχουμε βάλει και την πρώτη κατοικία μέσα. Δεν ξεχνάτε ότι οι τράπεζες τι κάνουν? Μοχλεύουν τα δικά τους. Μισό λεπτό, κύριε Λίκο, μισό λεπτό, κάντε μου τη χάρη. Στο Υπουργικό Συμβούλιο πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η χώρα θα έχει εκλογές 21 Μαΐου. Τερματίστηκε δηλαδή το σύριαλ 1,5 χρόνου πριν από λίγο. Αυτή είναι η επίσημη ανακοίνωση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό του Συμβούλιο. Την Κυριακή 21 Μαΐου οι εθνικές εκλογές. Συνεχίστε. Επιτέλους. Γιατί ακούγαμε για εκλογές και εκλογές δεν βλέπαμε. Εντάξει, λοιπόν, Κωνσταντίνου και Ελένης. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, το θέμα είναι ότι αυτά τα funds προκειμένου να μπορέσουν να σταθούν, όχι το σπίτι θα σου πάρω, όχι την πηγή από την οποία πίνεις νερό, όχι το κτήμα και τα υπόσιτα ζώα που έχεις μέσα, αλλά και την ίδια στη μάνα. Είναι δεδομένο αυτό το πράγμα, γιατί δεν μπορεί αυτή η αδιφάγουσα οικονομία διαφορετικά να σταθεί. Αν δεν μπορέσει να πουλήσει, και πού να πουλήσει, αφού η πραγματική παραγωγή έχει φτάσει στο πικ. Οπότε τι κάνουν τώρα? Δημιουργούν καινούργια χρηματιστηριακά προϊόντα. Ξεκινάνε από την τροφή, να φτιάξουμε συνθετικό κρέας. Ξεκινάνε από το νερό, ότι θα έχουμε λειψιδρία τα επόμενα χρόνια. Επομένως, εγώ θα σου πω πώς θα διαχείριζε το νερό σου. Ξεκινάνε από αλλαγή καλλιεργειών μέσα σε καμένες, όχι καλλιεργειών, από αλλαγή ειδών μέσα σε καμένες εκτάσεις
βουνών, δηλαδή βάζουν υβριδικά δέντρα τα οποία θα μπορείς να τα εκμεταλλεύεσαι κιόλας, αλλά έτσι δημιουργούν μονοκαλλιέργειες καταστρέφοντας την βιοποικιλότητα. Και φυσικά αυτό έχει μεγάλο αντίκτυπο στη δημόσια υγεία. Θυμηθείτε παλιότερα ότι στέλναμε ανθρώπους στα σανατόρια, εντάξει, προκειμένου αυτοί να ιαθούν. Για ποιο λόγο? Λόγω της ανταλλαγής αντιγόνων από τα πέσκα κυρίως. Αυτοί που πάσχαν από, που έπασχαν από φυματίωση. Αυτό το πράγμα λοιπόν δεν υπάρχει πια. Συνεπώς και θα σωρεύονται περισσότερες ασθένειες στον πληθυσμό και θα βγαίνουν καινούργια φάρμακα, άλλο χρηματιστηριακό προϊόν ή εμβόλια αν θέλετε, και παράλληλα μέσα από το χρηματιστήριο του νερού θα μπορούμε να ελέγχουμε και τον πληθυσμό και να ελέγχουμε τις κοινωνίες και να ελέγχουμε τον τρόπο παραγωγής, άρα ουσιαστικά να έχουμε το απόλυτο έλεγχο. Μην ξεχνάτε ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας 47-3 άλλαξαν χέρια. Οι πλούσιοι έγιναν πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ουσιαστικά έκλεισαν. Έκλεισαν ή πουλήθηκαν. Τώρα λοιπόν πάμε σε μια νέα κοινωνία όπου θα είμαστε τα λίμπη, λέω έτσι ένα παράδειγμα. Δεν θα είναι μόνο ουσιαστικά η εφοδιαστική σου αλυσίδα, αλλά θα είναι και ο παραγωγός σου. Πάμε στα νερά, στη Βόρεια Γαλλία. 2.000 άτομα τραυματίστηκαν εκεί πέρα. Ναι, με σφοδρές συγκρούσεις. Ξέρετε γιατί? Εκεί λοιπόν θέλουν να κάνουν γύρω στις 41 δεξαμενές έκτασης 8 έως 18 εκτάριας γης, δηλαδή περίπου σαν να λέμε 180 στρέμματα, όπου δεν θα συλλέγουν το νερό της βροχής μόνο. Θα παίρνουν, θα στρέφουν ποτάμια και θα συλλέγουν και τις υπόγειες υδροφορίες προκειμένου να λύσουν το πρόβλημα της ξηρασίας, διότι υπάρχει κλιματική αλλαγή, οπότε κατά τους καλοκαιρινούς μήνους θα υπάρχει πρόβλημα για την άρδευση των αγροτών. Ποιων αγροτών? Των μεγάλων γεωκτημόνων σε βάρος του μικρού παραγωγού. Δηλαδή πάει να γίνει, όπως και στην Ολλανδία το είδαμε, πάει να γίνει ένας έλεγχος ακόμα και της παραγωγής. Θα ελέγχεται ο σπόρος ο οποίος γενετικά θα είναι σχεδιασμένος ώστε να μην μπορεί να ξαναφυτρώσει την επόμενη χρονιά. Θα πρέπει να τον αγοράσεις και αυτόν και θα πρέπει να πληρώνεις πνευματικά δικαιώματα στη Μοσάντο δεν ξέρω πού, προκειμένου εσύ να τον καλλιεργείς. Εδώ όμως τώρα αρχίζουν και αλλάζουν. Προσέξτε, ελέγχω το νερό. Υποτίθεται για να σωθεί ο πλανήτης. Ελέγχω την τροφή και κατασκευάζω καινούργια είδη τροφής προκειμένου να μειώσω το αποτύπωμα διοξιδίου του άνθρακα, να μην έχω ανάγκη από λιπάσματα και να τα παίρνω από την κακιά Ρωσία που έχει τον έλεγχο των λιπασμάτων. Γιατί ξέρετε, τα λιπάσματα χρειάζονται φυσικό αέριο, χρειάζονται πετρέλαιο, χρειάζονται κάποιους καταλύτες. Μην ξεχνάτε ότι στην Ουκρανία η όλη ιστορία που γίνεται για το Χάρκοβο. Μα το Χάρκοβο είναι η μπαταρία της Ευρώπης σε ό,τι αφορά στρατηγικά μέταλλα. Άρα όλα αυτά, αν κάθετε και τα δείτε, τι γίνεται? Καταλήγουμε σε αυτό που είχε πει κάποτε ο Κίσιντζερ. Είχε πει ένα σημαντικό πράγμα, ότι αυτός που ελέγχει τη διατροφική αλυσίδα ελέγχει τους ανθρώπους. Αυτός που ελέγχει την ενέργεια ελέγχει τις υπήρους. Και αυτός που τελικά ελέγχει το χρήμα ελέγχει τον κόσμο. Και μιλάμε για έναν κόσμο όπου αποσταθεροποιείται πλήρως το δολάριο. Έχει φτάσει στο 48% ως αποθεματικό. Και το ευρώ στο 20%. Δηλαδή μόνο ότι έχουν οι ευρωπαϊκές τράπεζες το ευρώ. Από εκεί που κάποτε ήταν στο 80% τόσο. Κοιτάξτε, μπορεί να φτιάχνουμε ρυθμιστικές αρχές υδάτων, Τώρα είναι το καινούριο φρούτο και να λέμε. Για να ελέγχουμε τον ανταγωνισμό, ο οποίος είναι μόνο ένας. Μάλιστα. Που λέμε εμείς ότι δεν το κάνουμε για να ιδιωτικοποιήσουμε το νερό, αλλά για να ελέγξουμε τον ανταγωνισμό που είναι μόνο ένας. Αλλά δέστε, τώρα με το δυστύχημα, το έγκλημα στα Τέμπη, την τραγωδία, προκύπτουν και άλλα. Μου στέλνουν εδώ πέρα τώρα ακροατές ότι ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΙΔΑΠ, είναι και συνεπίθετος, ο κύριος Χάρης Σαχίνης, στέλνει μια επιστολή στους δύο υπουργούς, σήμερα βλέπει το φως της δημοσιότητας. Και λέει ότι σε περίπτωση ζημιά στο υδραγωγείο του Μόρνου που έχει ξανασυμβεί λόγω επισφαλούς ενωτικού υδραγωγείου, θα δημιουργηθεί άμεσα έλλειμμα της τάξης του 30-40% της αναγκαίας ποσότητας νερού για ύδρευση στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Κάντε κάτι, προχωρήστε τα έργα, έχουν βαλτώσει 4 χρόνια.
Βλέπετε, μπαίνουν και άλλα ζητήματα σιγά σιγά. Ναι, και εμείς πάμε να δώσουμε τα εξωτερικά υδροδοτικά συστήματα να τα ιδιωτικοποιήσουμε. Όταν το ίδιο το ΣΤΕ το έχει απορρίψει αυτό. Αυτά είναι τα εξωτερικά υδροδοτικά συστήματα. Δηλαδή υποδομές. Mm-hmm. Δεν είναι δυνατόν ποτέ κάποιος ιδιώτης να επενδύσει σε υποδομές. Είδατε τι έγινε με τον ΟΣΕ. Ιδιώτης θα επενδύσει μόνο στο προϊόν που θα πουλήσει. Δεν θα επενδύσει στις υποδομές. Αργότερα θα δείτε θα εμφανιστούν γαστρεντερίτιδες, θα εμφανιστεί η λειψίδρια, δεν θα συντηρούνται καλά οι δεξαμενές και τα φράγματα, το νερό θα ακριβήνει υπερβολικά. Μην ξεχνάτε τι έγινε. Εδώ πάμε ουσιαστικά, είναι ένα ντεζαβού από την αντίθετη πλευρά αυτού που έγινε τη δεκαετία του 50, επί καρμαλή ερέ, όπου τότε ενωθητοποιήθηκε η ΔΕΗ που αποτελούνταν από 300 άλλες μικρές ιδιωτικές εταιρείες και ο καθένας έβαζε ό,τι κόστος ήθελε και πήγαινε το ρεύμα αν τον βόλευε. Γι' αυτό και υπήρχαν τότε πολλά χωριά ορεινά με λάμπες πετρελαίου. Τότε λοιπόν ενοποιήθηκε και απέκτησε ενιαίο τιμολόγιο. Εδώ πάμε προς την αντίθετη πλευρά με το θέμα του νερού. Δηλαδή αρχίζουμε και το σπάμε σε μικρές εταιρείες. Ήδη στην Ευρυταρία έχουν εμφανιστεί, στα βουνά της Ευρυτανίας έχουν εμφανιστεί πάρα πολλοί ιδιώτες που θέλουν να τους σώσουν και παίρνουν τα νερά από τα ανάντη. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο θα αλλάξει εκεί πέρα το κλίμα όταν εσύ ελέγχεις το νερό. Ξέρετε, το νερό πολλές φορές. Το ανάντι είναι πάνω από τις πηγές, να πω. Ακριβώς. Είναι από τα πάνω, δηλαδή προς τα κάτω. Κάτω είναι τα κατάντι. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ ποιο είναι το πρόβλημα όμως. Ότι ο κύκλος του νερού μαζί με τη γη που το περιβάλλει, δηλαδή υγροτοπικά συμπλέγματα, σαν να λέμε, λειτουργεί και ως ρυθμιστικός παράγοντος για το κλίμα. Δηλαδή λειτουργεί σαν φουγγάρι, δεν έχει ακραίες θερμοκρασίες. Με πολύ μεγάλες υψηλές θερμοκρασίες και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Γι' αυτό και όλοι οι αρχαίοι πολιτισμοί, αν δείτε, αναπτύχθηκαν δίπλα σε τέτοιου είδους υγρότοπους. Όχι μόνο γιατί ήταν έφοροι, γιατί είχαν και καλό κλίμα. Και εμείς, ενώ πάμε λοιπόν να αλλάξουμε τον κύκλο του νερού, από την άλλη μιλάμε για κλιματική κρίση και κλιματική αλλαγή. Καταλαβαίνετε πόσο παράδοξο είναι αυτό. Άρα ουσιαστικά πρόκειται για ένα πράσινο μορμονισμό. Δηλαδή να σε κάψω γυάλι να σε αλείψω μέλι. Άρα να σε λάβει, πώς είναι η παροιμία. Κύριε Λυκό, επειδή επιμένετε ευλαβικά σε ένα τρίπτυχο ενέργεια, τροφή, νερό, κατά τη γνώμη σας αυτό θα καθορίσει και το νέο χαρακτήρα των κοινωνιών μας, δηλαδή? Βεβαίως. Βεβαίως, είναι απολύτως σαφές. Μην ξεχνάτε ότι ένας αυτός ανθρώπους δεν έχει επαρκή τροφή. Δεν έχει επαρκή τροφή και πού δεν την έχει? Σε κατεξοχήν αγροτικές χώρες. Ποιες είναι οι πιο φτωχές χώρες στον κόσμο? Αυτές που έτυχε από τη μοίρα τους καταδίκασε να έχουν ορυκτό πλούτο. Το αντιλαμβάνεστε λοιπόν γιατί μιλάμε. Απλά θέλουμε, πώς να σας το πω, κάποιοι πλούσιοι να γίνουν πλουσιότεροι. Άλλωστε από αυτό δεν είναι. Ο πληθωρισμός που έχουμε τώρα από αυτό δεν είναι? Από την υπερσυσσόρευση πλούτου στα χέρια λίγων, το λεγόμενο hoarding. Από αυτό δεν έχει προκληθεί. Και εμείς πώς το λύνουμε? Προσέξτε, αύξηση επιτοκίων. Δηλαδή ο μικρομεσαίος, πέρα από τα δάνεια που έχει, πώς θα επενδύσει σε νέες τεχνολογίες? Πώς θα αυξήσει την παραγωγή του? Με τι χρήμα? Με ακριβό χρήμα? Και εδώ μιλάμε για κόστος προσφοράς. Δηλαδή ακριβό το κόστος προσφοράς πρέπει να το ρίξουμε. Άρα λοιπόν εγώ καταλαβαίνω ότι εδώ πάνε να πάρουν κάποιοι όλο το χρήμα και όλη την παραγωγή μαζί, προκειμένου αυτές οι 50.000 agrobusiness μαζί με το νερό να ελέγξουν πλήρως τη ζωή των ανθρώπων. Το πρόβλημά τους όμως ξέρετε ποιο είναι? Ότι αυτά τα χρηματιστήρια πια μετά την έναρξη του οικονομικού ψυχρού πολέμου, δεν μιλάω γεωστρατηγικά, μπορεί να είναι περιορισμένος ακόμα, αλλά μετά την έναρξη του νέου οικονομικού ψυχρού πολέμου, το πρόβλημα είναι ότι οι αγορές του ανατολικού ημισφαιρίου, Ευρασία μιλάω, έχουν κλείσει. Και αυτές οι αγορές τι έχουν κάνει? Έχουν προετοιμάσει την οικονομία τους ώστε να μην είναι εξαρτώμενες από τη διεθνή χρηματαγορά. Οι υπόλοιπες είναι εξαρτώμενες από τη διεθνή χρηματαγορά. Και δεν ξέρω αυτό που μπορεί να οδηγήσει. Δηλαδή βλέπετε ότι μετά από τόσες κυρώσεις στη Ρωσία, η Ρωσία δεν έχει κανένα πρόβλημα, αλλά έχει μεγάλο πρόβλημα και η Αμερική
και η Ευρώπη. Λέει γιατί εδώ... ακριβώς είχαν κλείσει τις οικονομίες τους. Δεν είναι τόσο εκτεθειμένες στις χρηματαγορές. Το είπε και οι Κινέζοι. Και έχουν και πρώτες ύλες φυσικά. Λέει εδώ ο Νικόλας, το τι σημαίνει το νερό για τη ζωή αρκεί να το καταλάβουμε λέγοντας το απλό. Χωρίς τροφή ο ανθρώπινος οργανισμός μπορεί να επιβεβαιώσει εφόσον είναι υγιής έως και 3 μήνες. Χωρίς νερό το πολύ 10 μέρες υπό φυσιολογικές συνθήκες. Δηλαδή όχι σε ένα ζεστό κλίμα. Και λέει ο άλλος Νίκος από το Λονδίνο. Καλημέρα. Τι ανάπτυξη θα υπάρχει σε μια χώρα, κοινωνία όπου το νερό θα ελέγχεται, επίπεδου Νοτιού Αμερικής? Μήπως έχουν κάποιο σχέδιο για την περιοχή και εμείς δεν είμαστε μέσα, κύριε Λύκο? Εγώ σας είπα και σε προηγούμενες συνεντεύξεις μου για το παράδειγμα της Χιλής. Όπου οι Χιλής δεν έχουν, δηλαδή από τις Σονότο ειδικά, που είναι από τις. Πώς να σας πω, έχουν το μεγαλύτερο όγκο ευρείων υδάτων και πάλι δεν έχουν νερό οι άνθρωποι εκεί πέρα. Δηλαδή αναγκάζονται και ξυπνάνε το βράδυ. Καταρχήν το νερό δεν είναι πολύ καθαρό. Πέφτει η πίεση. Ξυπνούν το βράδυ οι γυναίκες και γι' αυτό σας μίλησα και για υδροφεμινισμό, ας πούμε, που έχει αναπτυχθεί εκεί. Ξυπνούν το βράδυ οι γυναίκες για να πλύνουν τα παιδιά, να ετοιμάσουν φαγητό, να πληθούν οι ίδιες, με αποτέλεσμα να δουλεύουν πολύ περισσότερες ώρες, να μην κοιμούνται καν. Που σε μια περιοχή που έχει πάρα πολλές βροχές. Γιατί ακριβώς όλο το νερό δεσμεύεται. Το ίδιο πάνε να κάνουν εδώ πέρα, όπως βλέπετε, και στη Γαλλία. Και όταν λέμε για νερό, πέρα από τη διαβίωση, ίσον τροφή, ίσον οτιδήποτε. Λέτε και ξαναλέτε τροφή. Σας έστειλα χθες νέα απόφαση για πολυεθνικό αμερικανικό κολοσσό, νέα αδειοδότηση για κοτόπουλο εργαστηρίου. Τι στεναχωριέστε? Μα εκεί είναι το θέμα, ότι πρέπει να πάμε σε μαζική παραγωγή. Σε μεγάλες δεξαμενές θα πετάμε κάποια κύτταρα ζωικά, τα οποία τα έχουμε πάρει από έναν οργανισμό, κοτόπουλο, βοηδί κτλ. Αν δείτε δηλαδή εικόνες, πραγματικά θα φρίξετε. Όπου από ένα κύτταρο εμείς θα παράγουμε 1-3 εκατομμύριο κύτταρα και τα βάζουμε μέσα σε ένα ζωμό, σε ένα κιλό με θρεπτικά υλικά, προκειμένου αυτά να αναπτυχθούν. Και ήδη η πρώτη έχει πάρει έγκριση από τον FDA, τον Οργανισμό των Αμερικανικών Τροφής και Φαρμάκων. Έχει πάρει και προχωράνε. Εδώ φανταστείτε ότι στην Ελλάδα είναι φοβερό αυτό, ότι διαμαρτυρήθηκαν οι κτηνοτρόφοι προκειμένου να μην γράφουν επάνω ότι τα κρέατα αυτά τα συνθετικά είναι ζωικής προέλευσης. Και η Ευρώπη τους έγραψε κανονικά. Γιατί μέσα από αυτό, γιατί σου λένε ότι εγώ αν καλλιεργήσω συνθετικό κρέας θα μπορέσω να θρέψω περισσότερους ανθρώπους, μπράβο, θα χρησιμοποιώ λιγότερο νερό, μπράβο, και με λιγότερες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, μπράβο. Κανένας δεν λέει όμως ότι αυτό κατά κάποιον τρόπο δεν ξέρουμε τι μπορεί να προκαλέσει στο μέλλον, δεν ξέρουμε ότι, ξέρουμε μάλλον ότι χρησιμοποιούν χρωστικές και άλλα τα προκειμένου να μπορέσουν να κατασκευαστούν, αλλά κυρίως δεν ξέρουμε πόσες και τι είδους καρκινογενέσεις θα προκαλέσουν στον ανθρώπινο οργανισμό. Γιατί τώρα παράγονται αυτά, καταλαβαίνετε, πέρα από τα έντομα. Απλά τα έντομα γιατί τα χρησιμοποιούν, γιατί είναι μια πρωτεΐνη η οποία μπορεί να παραχθεί με γεωμετρική πρόοδο. Δεν είναι όπως αν θέλετε τα θηλαστικά. Λέει εδώ ο φίλος ο Κώστας, κύριε Λύκο, σε αυτά τα εξωφρενικά τερατουργήματα ουσιαστικά που δεν τα χωράει ανθρώπινους, δεν τους περνάει από το μυαλό ότι αλλάζουμε την ίδια την ισορροπία στη φύση, στο φυσικό περιβάλλον? Δεν νομίζω ότι ενδιαφέρονται. Εδώ μόνος Θεός είναι το χρήμα. Αυτές οι μεγάλες big farms, οι μεγάλες agro-business πρέπει να επιβιώσουν και για να επιβιώσουν πρέπει να παραχθούν καινούργια προϊόντα για τα οποία πρέπει να δημιουργήσεις μία ζήτηση προκειμένου να τα αγοράσουν κάποιοι και μάλλον να τους τα επιβάλλεις. Γιατί φαίνεται ότι μέσα στα επόμενα 30 χρόνια αυτή η επιβολή κατανάλωσης συνθετικής τροφής θα είναι υποχρεωτική. Υποχρεωτική. Εκεί θα μας πάνε. Και καταλαβαίνετε τώρα αυτό πόσο καταρχήν θα αλλάξει την παραγωγική δομή μιας κοινωνίας, τις ίδιες τις ανθρώπινες σχέσεις και φυσικά και την πολιτική. Και τον ανθρώπινο οργανισμό θα αλλάξει. Έτσι δεν εννοείται. Είναι. Γι' αυτό μιλάμε για το μετάνθρωπο. Γι' αυτό μιλάμε για το μετάνθρωπο. Ο οποίος όταν αρρωσταίνει δεν θα του καλυτερεύει στις κοινωνικές συνθήκες. Δεν θα μιλάει κανείς ότι δεν μπορεί να βγει σε ένα παρθένο δάσος να περπατήσει, δεν μπορεί να πιει νερό από την πηγή, δεν μπορεί να φάει την τροφή ας πούμε που έτρωγαν οι γιαγιάδες μας στα χωριά, αλλά αρρωσταίνει. Οπότε εφόσον αρρωσταίνει θα πρέπει εσύ να του δίνεις κάποιο φάρμακο το οποίο θα έχεις κατασκευάσει. Δηλαδή θα πρέπει να του δίνεις ή αν θέλετε κάποιο εμβόλιο το οποίο πάλι θα το πληρώνει.
για να μπορέσει να ζήσει. Εκεί καταλήγουμε. Δηλαδή ουσιαστικά καταστρέφεται ο ίδιος ο ιστός αυτού που είχαμε μάθει ως τώρα κοινωνία. Κοινωνία γύρω από μια εστία όπου εσύ συνέτρωγες, σύντροφος, θυμηθείτε, συνέτρωγες και βάζεις το ψωμί πάνω μαζί με τους άλλους. Και ειδικά εμείς οι Έλληνες είχαμε το κακό ελάττωμα να συζητάμε και να σκεφτόμαστε γύρω από το τραπέζι που βάζαμε. Αυτό το πράγμα τίνει σιγά σιγά να καταργηθεί. Γιατί? Γιατί πρέπει η γη να χρηματιστηριοποιηθεί. Πρέπει να μπει και αυτή στην αγορά των χρηματιστηρίων. Άρα πρέπει με κάποιο τρόπο να την υφαρπάξουμε. Τι να την κάνεις εσύ τη γη όταν δεν θα μπορείς να καλλιεργείς μόνος σου, γιατί θα πρέπει να αγοράζεις το σπόρο από κάποιον που έχει τα πνευματικά δικαιώματα, Μοσάντο, ώρα. Τι να το κάνεις όταν εσύ το νερό θα είναι πανάκριβο, δεν θα μπορείς να καλλιεργείς. Τι να το κάνεις όταν, όταν το ρεύμα θα είναι πανάκριβο. Και για να καλλιεργήσεις και για να ζήσεις. Είναι πολύ λογικό λοιπόν ότι εσύ αυτή θα τη σκοτώνεις, θα την εκποιείς. Προκειμένου να την πάρει κάποιος άλλος, αυτές οι 50.000 ανά τον κόσμο μεγάλο επιχειρήσεις που παίζουν σε όλα τα επίπεδα. Βλέπετε ποια επιχειρήσεις δεν είναι μόνο διάσταση, δεν λέμε ότι αυτός κάνει μόνο, παράγει μόνο αλουμίνια. Μπαίνουν σε όλα τα επίπεδα των νέων χρηματιστικών προϊόντων. Δηλαδή από ενέργεια, από νερό, από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, από τροφή, από τα πάντα. Δεν μου λέτε... Έτσι, λοιπόν... Ναι, ναι. Παρακαλώ. Όχι, παρακαλώ. Ολοκληρώστε, θα σας ρωτήσω εγώ. Και από την άλλη, θέλω να σας πω και το εξής. Οφείλω να το παρατηρήσω ότι, ξέρετε, από τη μόρφωση της δεκαετίας του 70, εδώ πηγαίνω στο άτομο, εδώ πηγαίνω στο πώς θέλουμε να φτιάξουμε τα νέα άτομα. Από τη μόρφωση λοιπόν της δεκαετίας του 70, πάμε στην εκπαίδευση, προσέξτε, αλλά σε επίπεδο σκύλου. Σκυλιά του Παβλόφ, δηλαδή παπαγαλάκια τα οποία αφομοιώνουν σημειώσεις για να περάσουν το μάθημα και ξέρουν πολύ καλά να διδώνουν μία βίδα, ένα παξιμάδι σε μία βίδα. Οπότε, σιγά σιγά έτσι λοιπόν γίνονται επιφήμια όργανα. Το σπουδάζω, για να το πούμε και λίγο διαφορετικά, ποτέ δεν σήμαινε ούτε μόρφωση, ούτε βασικά στοιχεία της μόρφωσης, ούτε καν τη γνώση, ούτε καν την πληροφόρηση. Σήμαινε ότι κυρίως πάνω απ' όλα να πείσω την κρίση μου. Εδώ δεν υπάρχει κρίση. Εδώ υπάρχει ότι πρέπει να κάνεις αυτό το πράγμα. Από την άλλη, δεν χρειάζεται να σκέφτεσαι, γιατί για όλα αυτά που σε απασχολούν, πάντα υπάρχει ένας ειδικός, ο οποίος θα σου προτείνει τη λύση. Εσύ απλά πρέπει να ζεις και να κάνεις αυτή τη μοναδική δουλειά που ξέρεις. Και κυρίως δεν πρέπει να αμφισβητείς. Γιατί αν αμφισβητήσεις, απομονώνεσαι. Έτσι σιγά σιγά λοιπόν θα περάσουμε σε αυτό που σας είχα πει και παλιότερα, ότι οι άνθρωποι θα έχουν μια κυβέρνηση κάπου μακριά, κάτι χιλιάδες μίλια μακριά από εκεί που διαβιούν, που ζουν, χωρίς να ξέρουν ποιος είναι ο ηγέτης τους, απλά θα ακολουθούν τους συγκεκριμένους κανόνες προκειμένου η μία μέρα της ζωής τους να διαδέχεται την άλλη. Επαναλαμβάνω, χωρίς αμφισβήτηση. Και κάπως έτσι θα μπορέσει να οριστεί μακροοικονομικά η διαβίωση των κοινωνιών προκειμένου να σώσουμε τον πλανήτη και να επιβιώσει αυτός. Το μεγαλύτερο πρόβλημα όμως, σας είπα και προηγουμένως, είναι ότι η όλη ιστορία με το Ουκρανικό και με την Κίνα αλλάζει όλο αυτό τον σχεδιασμό. Είδατε τι έγινε με τη Σαουδική Αραβία και την Κίνα. Όταν απεσταθεροποιηθεί το δολάριο που ήδη αποσταθεροποιείται, αντιλαμβάνεστε πόσο θα αλλάξει και ο κόσμος αυτός έτσι όπως εμείς τον ξέρουμε. Δεν ξέρω κατά πόσο δηλαδή αυτός ο σχεδιασμός θα μπορέσει να υλοποιηθεί μέχρι τέλους, αυτός που σας προείπα. Κύριε Λύκο, ακούγοντάς σας έτσι για την τροφή, το νερό, τη γη, το ότι δεν θα έχει αξία για σένα να την κάνεις ή να την δώσεις. Έτσι όμως, μία χώρα μετατρέπεται σε χώρο και αν μετατραπεί σε χώρο, αυτό έχει τη δική του γεωπολιτική σημασία για περιοχές όπως η δική μας στην Ανατολική Μεσόγειο. Μα αυτό είναι το θέμα, ότι ουσιαστικά, προσέξτε να δείτε, θυμάστε που το έχω τονίσει στην εκπομπή σας. Οι άνθρωποι θα ζουν σε χώρο. Θα είναι αριθμοί και θα ζουν σε ένα χώρο. Τα κράτη τους δεν θα είναι τα κράτη. Θα είναι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες που θα έχουν μεγαλύτερο ΑΕΠ από ό,τι παραδείγματος χάρη έχει η Ελλάδα. Δηλαδή το κράτος τους, το έθνος τους μάλλον, το έθνος είναι ο σονού που πρέπει να καταργηθεί μέσα από τη σύμμιξη των λαών.
μέσα από τη σύμμυση των λαών, ώστε ο πρώτος λαός να χάσει, να ξεχάσει από πού προέρχεται. Οπότε δεν θα έχεις εκεί ανταλλαγή πολιτισμικών στοιχείων και ουσιαστικά κοινή διαβίωση και αυτοπραγμάτωση ανθρώπων που προέρχονται από διαφορετικό πολιτισμό. Θα έχεις ένα χυλό. Ο χυλός, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ εύκολο να ανακατευτεί και πολύ πιο εύκολο ουσιαστικά να χωνέψει και να απορροφήσει οτιδήποτε το διαφορετικό. Έτσι λοιπόν θα μπορούν να είναι ακόμα καλύτερα ελεγχόμενα στα πλαίσια αυτών των μεγάλων χρηματαγορών. Ελεγχόμενα ώστε να μην υπάρχουν αμφισβητήσεις. Όμως και πάλι σας λέω ότι εδώ το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι ουσιαστικά μιλάμε ότι αυτό πάνε να εφαρμοστεί στο 1 τρίτο του κόσμου και τα υπόλοιπα 2 τρίτα αυτή τη στιγμή ενώνονται απέναντι. Δεν ξέρω αυτό κατά πόσο θα μπορέσει δηλαδή να υλοποιηθεί χωρίς πρώτες ύλες, χωρίς παραγωγή, με ουσιαστικά οικονομία η οποία να περιορίζεται στο 1 τρίτο. Μην ξεχνάτε ότι παλιότερα πήγαιναν στην Ασία μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες γιατί ακριβώς υπήρχαν στην Άμερο κάματα. Τώρα τι έχουν κάνει? Προσπαθούν να μειώσουν όσο περισσότερο μπορούν τα μεταφορικά. Άρα δηλαδή να φτιάχνουν δεξαμενές οι οποίες να παράγουν την τροφή σου δίπλα, να μην μεταφέρονται αυτές, να μην μεταφέρει τροφή οτιδήποτε, εξοικονόμηση κόστους και μέσα από τον αλγόριθμο και το Internet of Things να ρίξουν πάρα πολύ αυτό που λέμε την εργασία. Δεν μας λένε όμως τι θα γίνουν με τους εργάτες, πώς θα αμείβονται και πώς θα μειώνονται. Μια καλή λύση βλέπουμε τελευταία ότι είναι τα επιδόματα, αυτή η επιδοματική πολιτική. Αλλά ως πότε επιδοματική πολιτική, όταν βλέπουμε από το 24 τελειώνουν αυτά? Πρέπει να ξανασφίξουμε το ζωνάρι. Πρέπει να έχουμε 2% ανάπτυξη κάθε χρόνο. Πώς θα γίνουν όλα αυτά, χωρίς να πέσουν χρήματα στην αγορά με ακριβά, με υψηλά επιτόκια? Άρα θα αναγκαστούμε και εμείς κάτι να δώσουμε. Και έχουμε τώρα στο προηγούμενο ερώτημά σας που μου είπατε για την Ελλάδα κτλ. Θα αναγκαστούμε κάτι να δώσουμε. Και εφόσον είμαστε οι πρώτοι σε χρέος στον κόσμο και με 125% προσεξέ ιδιωτικό χρέος, τι θα κάνουμε? Θα αρχίσουμε να πουλάμε γη μας. Θα αρχίσουμε να πουλάμε τον πλούτο μας. Έρχεται, θα σου είχα πει και παλιότερα, έρχεται το θέμα της συνεκμετάλλευσης του Αιγαίου. Έρχεται. Και έρχεται χωρίς εμείς να έχουμε βάλει τα όρια μας. Δεν έχουμε βάλει όρια μας εμείς, δηλαδή να πούμε ότι εμείς μέχρι εκείνη, όσοι δικοί μου μέχρι εκείνη κτλ. Όχι. Θα πάει. Καταλαβαίνετε πως 10% εμείς, 10% οι Τούρκοι και ένα 80% θα πάει Αμερικανούς και Ευρωπαίους. Και θα είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Όση ώρα μιλάτε, πρέπει να σας πω ότι στη δημόσια τηλεόραση ως μείζον θέμα ένθετου παίζει η έκθεση του ΟΗΕ για το κλίμα με τίτλο «Αντώνιο Γκουτέρες, η κλιματική ενεργειακή βόμβα έχει ενεργοποιηθεί, πρέπει ο πλανήτης να συστρατευτεί για να την περιορίσει». Και να την αναστρέψει. Είναι μια αφήγηση που πιάνει στον κόσμο. Και αυτό που έχει σχέση με τη μόλυνση, ορθώς πιάνει. Το θέμα είναι ότι εδώ μπήκαμε σε αυτό που είπατε, σε μια θρησκοληψία γύρω από αυτή την ιστορία. Ακριβώς. Σας είπα και προηγουμένως, μιλάμε για ένα πράσινο μορμονισμό. Γιατί κανένας δεν μιλάει, για παράδειγμα, ας πω ένα παράδειγμα, για το ελληνικό. Γιατί κανένας δεν μιλάει για το ελληνικό που θα μπορούσε να είναι ένα πνεύμονα για την Αθήνα, ρίχνοντας μέχρι και ένα βαθμό Κελσίου τη μέση θερμοκρασία της Αττικής? Γιατί κανένας δεν μιλάει? Γιατί κανένας δεν μιλάει για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στα σπίτια, με αύξηση του εξοικονομώ κατοίκων, προκειμένου ο καθένας να είναι παραγωγός της κατανάλωσής του? Γιατί κανένας δεν μιλάει για την αξιοποίηση της γεωθερμίας στη Βόρεια Εύβοια, όταν ολόκληρη η Ισλανδία ηλεκτροδοτείται και θερμαίνεται από την γεωθερμία και με πολύ μεγαλύτερη απόδοση η γεωθερμία? Όχι. Μιλάμε μόνο για χρηματιστηριακά προϊόντα. Μόνο προϊόντα τα οποία μπορούν να παράξουν κέρδος. Και φυσικά σε συνεργασία με όλα αυτά, εννοώ με παγκόσμιους οργανισμούς, ΟΑΣΑ, Παγκόσμια Τράπεζα, ΔΝΤ, να στρέψουμε ουσιαστικά την παραγωγή προς ένα συγκεκριμένο, προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Μην ξεχνάτε ότι οι τράπεζες ουσιαστικά τι κάνουνε? Χρηματοδοτούν εκείνες τις επιχειρήσεις, τουλάχιστον μέχρι τώρα, τα οποία στρέφονταν προς πράσινες πολιτικές, πράσινες τεχνολογίες, startups και κυρίως
Internet Artificial Intelligence, τεχνητή νοημοσύνη. Mm. Αλλά το θέμα είναι ότι, και αυτό ξέρετε, γινόταν με χαμηλά επιτόκια, με premiums καλύτερα από ό,τι άλλες τράπεζες, και ότι και οι υπόλοιπες τράπεζες, οι οποίες ασχολούνταν με πιο βρώμικα, να το πω έτσι, προϊόντα, ουσιαστικά είχαν πληρώνα υψηλότερα επιτόκια. Αυτό τώρα σιγά σιγά αρχίζει, βλέπουμε ότι ανατρέπεται σε σχέση με τις startups που πάνε σε ποια προϊόντα, γιατί αυτά όλα, το έχω πει και παλιότερα στις εκπομπές σας και είναι πολύ βασικό, ότι έχουν πρόβλημα στις πρώτες ύλες. Microchips, το λίθιο, το λίθιο, κομβικό το λίθιο για τις μπαταρίες. Λίθιο, τιτάνιο, αντιμόνιο, μπορώ να σου πω μια σειρά από τέτοιου είδους προϊόντα, όχι μόνο για σπάνιες διαιρές. Όχι μόνο για σπάνιες διαιρές, μα στο Αφγανιστάν, γιατί γίνονται συνεχώς πόλεμοι κτλ. Τι νομίζετε ότι γίνεται για την παπαρούνα? Όχι. Για το λίθιο γίνεται. Για το λίθιο που έχει από κάτω. Δεν είναι τυχαίο ότι οι Κινέζοι εδώ και πάρα πολύ καιρό, έλεγαν ότι το νικέλιο και το κοβάλτιο είναι το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο του μέλλοντος. Και κανείς δεν είχε ασχοληθεί ποτέ. Άρα... Τι έλεγαν αυτοί? Εμείς απλά εκείνη την περίοδο φτιάχναμε διάφορα προϊόντα, πράσινα προϊόντα, και τα πουλάγαμε. Δεν μας ενδιέφεραν οι πρώτες ύλες. Τώρα όμως που κλείνουν τα σύνορα της οικονομίας, αντιλαμβάνεστε ότι αυτές όλες οι startups δεν μπορούν να σταθούν. Έχουν πρόβλημα. Είδατε τι έγινε με τα αυτοκίνητα εσωτερικής καύσης που παρατείνανε τη χρήση τους. Μάλιστα. Είναι λογικό. Μάλιστα. Πώς θα μπουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα όταν δεν έχουν μπαταρίες, όταν δεν έχουν τις πρώτες ύλες? Καταλάβατε, είναι συνολικό το θέμα. Και απλά καταλήξαμε τώρα γιατί κάπου έχει μπλοκάρει το σύστημα. Η οικονομία έτσι πως έχει αναπτυχθεί τόσο χαοτικά και τόσο αντιφάγα, δεν μπορεί να αντέξει άλλο. Οι φούσκες αρχίζουν και σκάνε σιγά σιγά. Και γι' αυτό μπαίνουμε σε βασικές ανάγκες του ανθρώπου. Δηλαδή είναι σαν να σου λένε θες, δεν θες, θα τα αγοράσεις. Γιατί δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς τροφή. Δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς νερό. Μόνο και μόνο για να διατηρηθούν κάποια μεγάλα φαντς. Θέλω να κλείσουμε, κύριε Λύκο, ρωτώντας σας, αν λοιπόν ετοιμάζεται ή προχωράει αυτό που είπατε, νέου τύπου κοινωνίες, έχουν ονομάσει και μετακοινωνίες, με μεταδημοκρατίες, μετα-ανθρώπους, μετα-οικονομίες, πήξαμε στο μετα τέλος πάντων. Ναι. Πού πάει ο άνθρωπος? Με αυτό θέλω να κλείσουμε, κατά τη γνώμη σας. Πάει σε αυτό που λέμε homo universalis και homo ultra humanism. Ο άνθρωπος πάει σε ένα άτομο το οποίο ουσιαστικά θα είναι απομονωμένο, χωρίς σπίτι, χωρίς πατρίδα, χωρίς εκείνα που όλα αυτά τα στοιχεία που τον έδαιναν με τον τόπο του, ουσιαστικά πλήρως ελεγχόμενος, όπου μη σας κάνει εντύπωση αν σε κάποια χρόνια επιβληθεί στις γυναίκες τουλάχιστον, και πώς θα γεννάνε, πότε μάλλον θα γεννάνε. Δηλαδή όταν το κράτος θα έχει ανάγκη από συγκεκριμένους, δεν είναι πολύ μακρινό αυτό, από συγκεκριμένους εργαζόμενους, διότι έχουμε πρόβλημα υπερπληθυσμού, θα πρέπει τα οάρια που έχεις σήξει εσύ να μπορέσεις να τα γονιμοποιήσεις, προκειμένου να βοηθήσεις την κοινωνία. Μου θυμίζουν πάρα πολλά, δηλαδή καταλαβαίνω ότι αυτά ακούγονται λίγο δυστοπικά ή έως πολύ δυστοπικά, όμως δεν τα έχω πει εγώ. Κατά καιρούς τα έχουν γράψει πολύ μεγάλοι συγγραφείς. Ο Χάξλεϊ ή ο ίδιος ο Όργουελ. Θα είμαστε σε μια κοινωνία όπου όλοι θα νομίζουμε ότι είμαστε ρινόκεροι. Με ένα κουτί απέναντι, το οποίο θα μας καθοδηγεί για το τι γίνεται στον έξω κόσμο. Μιλάω για την τηλεόραση ή για τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Και εμείς ουσιαστικά θα έχουμε το ζήν, αλλά όχι το εύζην. Βασίλης Λύκος, διόλου αισιοδοξία για το δυστοπικό μέλλον, αλλά πάντα υπάρχει ένα αλλά. Θέλω να τον ευχαριστήσω τον κύριο Λύκο. Με συγχωρείτε κύριε Σταχίνη, το αλλά ξέρετε ποιο είναι? Είναι αυτό που γίνεται στη Γαλλία, είναι αυτό που γίνεται στην Ολλανδία, έστω και αν δεν μας τα δείχνουν. Πιστεύω ότι στις κοινωνίες ουσιαστικά ισχύει ένας νόμος της φυσικής, ο νόμος του ελαττήριου, ο νόμος του Χουκ. Δηλαδή όσο πιο πολύ την πιέζει προς τα κάτω, τόσο πιο πολύ αυτές εκτινάσσονται προς τα πάνω και πιο δυναμικά.
Εδώ λοιπόν είδε οι καινούργιες σελίδες της ιστορίας, προκειμένου οι κοινωνίες, το άτομο, οι κοινωνίες και οι ελεύθεροι άνθρωποι να μπορέσουν να τις γράψουν. Κύριε Λύκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή συνομιλία. Να είστε καλά. Καλημέρα. Εγώ ιδιαίτερα. Την καλημέρα μου. Γεια σας.